Καλησπέρα φίλοι και φίλοι του Basket City. Είμαστε εδώ να παρακολουθήσουμε παιχνίδι πρωταθλήματος για την City League. Παιχνίδι play-off, αλφα ομίλου μεταξύ των Τυράχας με τα κόκκινα και τον Γιάτα Μπάζερς με τα πολύ θερμά μπλε άστρα. Καλό παιχνίδι να έχουμε με σκόρπια θέαμα χωρίς τραυματισμούς. Όχι επίθεση, δεν είναι εύστοχη από τον Φερφατζή. Μετά την μπάσα στο τρέιλερ του Βρύση. Τέτσις, σου διατρής ερχόμενος από τη 45 με ρυθμό. Κακό το τελείωμα και η Τυράχα στέλνουν time out. Πάμε σε μια μικρή πάση και επιστρέφουμε. Επιστροφή από το time out. Με τους διαβαμπάζες να έχουν την μπάλα στην κρίση. Πάτσις αφήνει για τον Καράλι. Παπίστηκες. Το drive θα πάρει το pull up. Δεν είναι καλό το τελείωμα. Κατεβάζει το rebound αν είναι ο Μίντος. Ο Μουσκίλης για τρεις. Ήταν εφηδιασμός στο δεύτερο χρόνο εφηδιασμού από τον Τσίτουρα. Θα ευστοχήσει και θα δείξει λογαριασμό για την ομάδα του. Καράλης. Συνήθεια σε πάνω στο ζωγραφείο του Βαγγέλη. Έξω στη δύναμη. Πολύ καλή λάμη. Ό,τι πει ο διαιτητής δεν θα σχολιάσω καν στην προκειμένη φάση. Κάτε με. Ο Μιχίλη έχει παίξει πολύ καλή άμυνα το παιδί. Δεν επηρεάζει την κίνηση του Βαγγέλη. Το χέρι του είναι ξεκάθαρα πάνω στην μπάλα. Όλα η απόφαση έχει πάρθει. Βαγγέλης έχει 0 στις 2. Θα σκοράρει τώρα τι δεν έκαναν τις βολές. Θα το κάνει τώρα μετά το επιθετικό rebound. Βαγγέλου σε μπάλα στο post-up. Κύρκος κλείνεται, δεν θα τελειώσει τη φάση. Δεν θα μπορέσει να μαζέψει το επιθετικό. Μπάλα έξω από το δικό του χέρι. Καράλης αλλάζει, Βαγγέλης παίρνει τις επαφές. Κακό το τελείωμα. Τσίτουρας, τον Δέτσι. Μεταφέρει αμέσως απέναντι στον Ευαγγέλου. Θα πάρει το σούτι για τρί στο σίδερο. Καράλης μαζεύει το rebound. Δεν υπάρχει εφηδιασμός, αλλά θα χτυπήσει στο δεύτερο χρόνο με αυτό το stop and go. Αστοχή Ευαγγέλου μετά το rebound για τον Τσίτουρα, που έχει βγει αμέσως στην απέναντι ρακέτα. Και αυτό θα ανεβαίνει να του δώσει και το side screen. Τσίτουρα, συμπάλα στα χέρια του Μαυρομάτη. Πάσει την μπάλα από πίσω. Τώρα ξανά στο εφηδιασμό. Θα βγάλει την επιθετικό. Διευθυντής. Συνέχεια στο παιχνίδι. Βαγγέλης μόνος σε 45. Το σκέφτεται τελικά από το χάρι. Μπαλά μπαίνει και βγαίνει. Τσίτουρας τα φέρει και αφήνει και τον Ευαγγέλου. Αφήνει και επιστρέφει την μπάλα ο Ευαγγέλου, αλλά Τρίκ Νοβίνσκι φενταγουέι. Θα αστοχίσει Ευαγγέλης. Αφήνει την μπάλα, Μαυρομάτης για τρίτο. Μπάλα μπροστά. Βαγγέλου για τον Κύρκο. Αστοχή. Μπάλα στο Φερφατζή και τώρα στο Καράλι. Βαγγέλης απέναντι του τον Μιχίλη. Δεν μπορεί να περάσει. Έχει πάει πάνω και ο Τσίτουρας. Πολύ καλό deflection από την άμυνα των Πυράχας. Η επαναφορά όμως είναι για τους διαταμπάζερς. Βρίσεις για τον Καράλι. Λόμπα για τον Βαγγέλη στο απέναντι low post. Το συμβαίνει με καλό. Ευαγγέλου κατεβάζει το rebound. Βάλει το foul χάμηλα ο Τσίτουρας. Τυπώντας στην ταχύτητα του δυνατό του σημείο.
χείλη δυνατός, αγοράζει το χώρο, το άλλο θα στοχίσει. Βαγγέλης θα βάλει το rebound, οδηγεί για τον Καράλη. Ο οποίος αποχαιρέτησε πριν 5 λεπτά είναι όρθιος στον πάγκο και θα λέει με τους διευθυντές. Ευαγγέλου θα πάρει το σουτάκι από μέση απόσταση, δεν θα ευστοχίσει όμως. Κανένα χέρι πάνω του. Μαυρομάτης θα φέρει για τον Καράλη. Φετφά στο πουλάπ, είναι άστοχος, θα τεβάζει ο κύριος. Κοντάλα στον Κύρκο, μεταφέρει απέναντι για τον Δέτσι. Δέκα δευτερόλεπτα για την επίθεση. Δέτσι τελικά θα πάρει το σουτ για τρεις, θα εκτοχίσει. Θα κάνει το 6-2. Σωστό το φάουλ στο Μιχίλη, καθώς ήταν στην κίνηση. Δεν μετράει το καλάθι από τον Βαγγέλη, ο οποίος σούταρε πέφτοντας από την αστοχία. Υπάρχει φάουλ απ' έξω. Φετ παστοπ κυπάσα μέσα στον Βαγγέλη. Θα πάρει το φάουλ από τον Μιχαηλίδη αυτή τη φορά. Βγαίνει από τον εγωριστικό χώρο. Σταυρακάκης μπαίνει. Καράλη. Στο σώσο Σταυρακάκη το βοηθήσει και με την μπάλα. Δεν θα το κάνει το χατήρι. Μαζεύει όπως ο ίδιος το επιθετικό Μαυρομάτι στο σούτ για τρεις στο σίδερο. Τζίγουρας. Υπάρχει κλασικός εμφυδιασμός. Φρενάρει και περιμένει. Ανέβουν και οι υπόλοιποι να πάνε σε ισορροπία την επίθεση. Πρέπει να θέλω το βαλίντε στο ξεκίνημά του. Παραμένει το 6-2. Σταυρακάκης. Τσακάλε στήριγμα. Εκεί που πάει να πασάρει είναι μόνο ο Ευαγγέλου. Περιμένει, χαραδοκεί εδώ και ώρα να γίνει αυτή η πάσα. Τσίτουρας. Για τον Ευαγγέλου, καλά αυτό το φάουλ. Ευαγγέλου θα κάνει το 8-2, θα έχει και την ευκαιρία για το έμεσο τρίποντο. Στους 7 η διαφορά και για τους Μπιράχας. Καλά της. Φόρα μέσα στο ζωγραφιστό. Άργησαν να τον αναλάβουν αμυντικά οι Μπιράχας. Με το 5ο μάρκο του σκορ. Παραλίσσα πάει στις βολές. Θα έχουν ευκαιρία να μείνωση από εκεί. Τσίτουρας. Μαρκέτσι να παίρνει Χαϊλίδη.
Δεν υπάρχει καλάθι, υπάρχει φάουλ χαμηλά. Επαναφορά είναι για τους γηπεδούχους από τη sideline. Το Βαγγέλου. Στα πόδια θα μεταφέρει την μπάλα στον Τσίκουρα. Αυτός είναι που θα χτυπήσει το close-out. Καλή άμυνα από τον Βαγγέλη. Μπροστά μπάλα στον Καράλι. Και στα βρακάκι θα χάσει τον εφηδιασμό. Τσίκουρας γλιτώνει ο Σταυρακάκης εδώ από το φάουλ. Τσίκουρας θα πάρει το σούτ για τρεις. Κατεβάζει ο Βαγγέλης και μπροστά θα χάσει λίγο το κοντρόλ από την μπάλα. Καράλης μαζεύει το rebound. Θα κάνει το drive, αστοχή. Βαγγέλης το επιθετικό. Ούτε τώρα Τσίκουρας. Βαγγέλο από τη γωνία, θα γράψει το τρίποντο. Θα κάνει το 12-4. Μελτάκης δεν θα απαντήσει. Βαλεντσής κατεβάζει το rebound. Τουράς, πολύ καλή αλλαγή για τον Μιχαηλίδη. Ο Τσίκουρας και το επιθετικό rebound. Από τη σφαλιά να βγάζει την μπάλα εκτός. Βαλεντής, καλάθι και φάουλ. Πόντος βγαλμένος από τα ανοιχτά του προπονά. Πολύ καλό το πάτημα. Που διασκεδάζει κιόλας, αυτό είναι το νόημα. Θα τελειώσει πολύ, Βαγγέλης κατεβάζει το rebound. Μπροστά έβαλε για τον Αμβρομάτη. Καράλη θα πάρει το σουτ για τρεις. Βαγγέλη κατεβάζει το rebound και αφήνει αριστερά για τον Δέτσι. Τσίτουρας αμέσως στον Βαλεντζή. Στον Βαλεντζή. Αστοχή. Χρεωθεί τη μεταφορά. Η πίεση έκανε τη δουλειά της. Παρηγόρητος ο Καράλης. Έτσι την άμυνα. Τσίκουρας με τον Μιχαηλίδη. Εκεί η πάσα κάπου στο Βαλέντζη. Σε ένα λεπτό ακόμα για την πρώτη περίοδο, ευκαιρία για τους Γιωταμπάδες να μειώσουν λίγο πριν την πάυση. Σταυρακάκης, Καλαϊτζάκη, Μαυρομάτης, μέσα η Λόγα, Ευαγγέλης παλεύει, θα βγάλει για τον Καράλη, το σουτ για τρεις είναι άστοχο, Ευαγγέλου κατεβάζει, έχουν χρόνο, 6-5 για να βγάλουν μια καλή επίθεση, Ευαγγέλου, έχει δει σίγουρα την Τριχνοβίνσκη πριν έρθει εδώ το παιδί. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Ούτε στη συνέχεια και ο Μιχαηλίδης. Ευαγγέλιο εδώ τσιμπάει την μπάλα πολύ όμορφα από πίσω, αλλά δεν έχει χρόνο για να εκτελέσει και με αυτόν τον τρόπο θα κλείσει πρώτη περίοδος στο 14-4 υπέρ των Πειράκων. Επιστροφή και συνέχεια στο παιχνίδι εναντίον του δευτέρου δεκαλέπτου με τους Πειράκας να έχουν την πρώτη επίθεση. Τσίτουρας είναι μόνο του, θα πάρει το σουτάκι του για τρεις, δεν θα τιμωρήσει για αυτή την επιλογή της άμυνας. Ο Μαυρομάτης αφήνει για τον Καράλι. Σαβρακάκης. Βαγγέλης θα γυρίσει από τον κεντρικό διάδρομο. Θα χρεωθεί με φάλο Κύρκος στο ξεκίνημα της άμυνας. Μαυρομάτης για τον Καράλι. Σταυρακάκης θα πάρει το σουτ. Βαγγέλου κατεβάζει το rebound. Αμέσως η μπάλα στον Τσίτουρα. Κατεβαίνει από τα δεξιά. Με υπομονή να ανέβουν και οι υπόλοιποι. Βαγγέλου έξτρα για το Βαλέντζι αμέσως.
Μιχαηλίδης θα δώσει το πικ. Τσιτούρα, πολύ ωραία μέσα στο Μιχαηλίδη, θα γυρίσει, όχι ιδανικά, είχε την ευκαιρία και τον χώρο και τον χρόνο για να εκτελέσει. Τσιτούρας θα διώξει τον κίνδυνο προς στιγμή. Γύρισε αμέσως για να κάνει τη δουλειά. Άμυνα για την ομάδα του, Βαγγέλης το περνάει και σκοράρει. Μην προλάβουν να πάρουν θέση οι κόκκινοι. Αλέντζι στο κούλα. Πολύ καλό. Να μεσή απάντηση. Στο προηγούμενο καλάθι. Τον Σταυρακάκη, ξανά Καράλης. Βαγγέλης θα μπει μέχρι μέσα στο χι. Πάρα πολύ ωραία, προκλημένη παλιά στο έτερο του ίμιση, στο έτερο μπασκετικό του ίμιση. Ο Ευαγγέλου ανενόχλητος θα κάνει το 18-6. Επίσης, λόγω μας για τον Βαγγέλη θα σηκωθεί, αυτή τη φορά θα εστοχίσει. Το 6 περνάει, αφήνει για τον Κύρκο Ευαγγελού. Τον Μιχαηλίδη, πάρα πολύ ωραία η πάσα του. Όπως θα στοχίσει στο πεταχτάρι. Μαυρομάτες για τον Βαγγέλη. Όχι, στα βρακάκια στην εξίσωση παίρνει το επιθετικό και θα κερδίσει και το φάουλ. Το rebound, ούτε αυτό ο Βαλέντης κατεβάζει. Τσίπουρας. Μιχαηλίδη έχει κλειστεί, θα βρει στήριγμα στον Ευαγγέλου. Βαλέντης τώρα στο πόστα, παίρνει και το διάδρομο. Κλέβει το Σταυρακάκης, αλλά θα χάσει. Έχω την εντύπωση ότι εγώ είμαι στον κατάσταση μόνος του. Ή μπορεί να βρει και σε πόδι συμπέκτη. Δεν φάνηκε σε πρώτο πλάνο ότι κάποιος τον βρήκε. Τουλάχιστον έτσι είχε βγάλει από το δικό μου μάτι. 28 οι Πειράνχας εποφελούνται και βάζουν το καλάθι. Προγραμματίζεται για τον Βρύση, θα γυρίσει, αστοχή. Πιέζεται από την Τσίπουρα. Μπει μέχρι μέσα στο χι μπροστά από τον Ευαγγέλου. Σταυρακάκης μαζεύει. Ευαγγέλου το deflection. Αυρωμάτης τελικά θα πάρει το 8 δευτερόλεπτο. Μπάλα στο σίδερο. Βαλέντης θα βάζει. Και αφήνει για τον Τσίπουρα. Ευκαιρία εδώ για τους κόκκινους. Να ανοίξουν κι άλλο τη διαφορά. Φάουλ του Καράλη και πάμε σε ένα time out. Επιστροφή στο παιχνίδι. Στα 5.44 του δεύτερου δεκαλέπτου. Βαλέντσις περνάει μέσα πολύ γλυκά. Δεν θα τελειώσει όμως τη φάση. Καράλης θα πάρει το φαουλ πριν φύγει στον εφηλιασμό από τον Χίλη. Επαναφορά. Δεν φάση. Πίσω από την μπάλα το φαλ, νομίζω πάλι την Γίλη. Τώρα να το φαλάει, κι άλλο κορμί κοντά. Όπως
και να έχει με 4 τα ομαδικά. Μιχαηλίδης για τους κόκκινους εντός, Μιχίλη εκτός. Πρέπει να προσέξουν λίγο παραπάνω. Η Πυράγχας να μην δώσουν εύκολα φάουλ. Επιστρέφονται στον ύπνο, αφού ο Φετφαντζής τελειώνει τη φάση. Τώρα θα εκτελέσει 24-10. Τώρα λύση έχει μείνει πίσω και δεχτεί κάποια μόνα. Δεν μπορεί να περπατήσει. Συνεχίζεται η φάση στα Βρακάκης. Και ο Ευαγγέλου θα χρεωθεί το φάουλ από πίσω στην προσπάθεια να κλέψει. Θα πάει ο Βαγγέλου. Τον για να πάρει στις βολές. Απέτυχε τη δεύτερη. Πολύ δύσκολη πάσα που πήρε. Και ξεκάθαρη πάσα. Κάτι διαφορετικό. Καράντη σηκώνει και χρεώνεται τα βήματα. Επαναφορά για τους Μπυράγχας. Σίγουρα πια τρεις μέσα. Έμεινε πολύ πίσω η άμυνα. Έδωσε τόσο όσο χώρο χρειαζόταν και κάνει το 27-11. Ανοίγει διαφορά σιγά σιγά για τους γηπεδούχους. Βαγγέλης απευθείας. Η παγίδα πάνω του, πολύ καθαρή άμυνα. Μαυρομάτης από τη γωνία. Θα εξηγήσει και θα απαντήσει στους γιατρείς. Με το πρώτο του εύστοχο τρίποντο. Πάμε τώρα πάνω στον Τσίπουρα. Χαϊλίδης αφήνει. Τσίπουρα στο φανάτο. Χαϊλίδης αφαιρεθεί κι άλλο. Επαναφορά για τους Μπυράγχας από τη sideline. Άλλης περνάει προς αγωνιστικό φάουλ για να ρίξει και λίγο τους παλμούς του. Χρειάζεται και θα την πω καθαρό μυαλό. Συνέχεια στο μάτς. Βαλέντσις για 3-45. Στα Βρακάκης θα κεβάλει στο rebound. Και αυτή είναι το κατέβασμα για τον Βαγγέλη. Μέχρι μέσα θα πάρει επαφή. Δεν θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει το φάουλ. Που το πιέζουνε, πάει τη γραμμή πίεσης, λόμπα για τον Ευαγγέλου, τόσο απλά θα κάνουν το 29-14. 3 λεπτά ακόμα για την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Αστοχό. Τσιτούρας, λόμπα, περνάει Ευαγγέλου σ' άλλον έναν εκνηδιασμό. Ευαγγέλης, βάζει προς την ενότηση για να σώσει την εξίσωση. Φέπασα στο χείο, Βαλέντσης κατεβάζει.
σίγουρα. Baseball πασάκι από τον Μιχαηλίδη. Δεν θα μπορέσει να την κρατήσει. Πολύ καλή πάντως η πάσα και αυτή από τον Άσο τον Τυράχας. Επίσης μετά την πάσα του Βαγγέλη, αστοχή. Προμάτης. Πολύ καλή άμυνα μέχρι στιγμή στον Τυράχας πάνω στην μπάλα. Δεν δίνουν το δικαίωμα για να δημιουργήσουν καθόλου. Τώρα Βαγγέλης θα μπει μέσα στο ζωγραφιστό, αστοχή. Ο ίδιος το επιθετικό και θα βάλει το καλάθι με δεύτερη προσπάθεια. Βαγγέλου, υπάρχει χέρι πάνω του, πήρε το σου για τρεις. Αστοχή στα βρακάκια, μαζεύει το rebound. Μεταφέρει για τον Μαυρομάτι. Μα της περνάει, μεταφέρει, φέτφας, θα του τσιμπήσει την μπάλα ο Μιχαηλίδης και χρειώνεται με διπλές. Δεν καταλάβαινε ότι έχει στήριξει ο Μιχαηλίδης εδώ. Δεν υπάρχει ούτε φάουλ, καθώς ο Μιχαηλίδης τσιμπάει πολύ καθαρά την μπάλα και ο φέτφας απλά τριπλάρει και προσπαθεί να παραλάβει πάλι να πάρει την επαφή επί της ουσίας, την κατοχή ουσιαστικά. Όπως και να έχει, είμαστε δύο φάσεις παρακάτω, έχει προχωρήσει το παιχνίδι. Στην πάσα, Σταυρακάκης, θα πάρει το σουτ για τρεις. Δεν αφήνει πολλά περιθώρια για αμυντική των Πυράχας. Δέτσις, πιέζεται, θα γλιστρήσει και θα βγει έξω. Φαίνεται το λάθος, είχε πάσα μπροστά. Να σπρώξει την μπάλα, να φύγει η ομάδα του στον εφηνδιασμό. Θα σφαρίσει το κάτι παραπάνω. Χρεώνεται και χρεώνεται διπλά με το Μαυρομάτι να πετυχαίνει το τρίποντο, το δεύτερο μόλις τρίποντο σήμερα στον αγώνα με ταμπλό. Θα κάνει το 31-19. Μειώνουν αλλά έχουν δρόμο ακόμα να διανύσουν για τα μπάζερς. Λόμπα μέσα στον Μιχαηλίδη, θα γυρίσει, αστοχή. Τα βρακάκια σκατεβάζει το rebound. Μπροστά η μπάλα για τον Βαγγέλη. Δεν είναι μέσα και με αυτόν τον τρόπο θα πάμε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου. 31-19 μπροστά η Τυράχας. Επίστροφη στο παιχνίδι αναρχή της τρίτης περίοδου για τα μπάρες να είναι στην επίθεση. Βαγγέλης θα πάρει το σούτ, είναι άστοχος. Συγκροστημάει στο close out. Θα αφήσει και τον Κύρκο. Σταυρακάκη κλέβει και από δικό του χέρι μπάλα θα περάσει. Εκτός περνάει ο κίνδυνος προς τη μήνυ για την ομάδα του. Στο ξεκίνημα της φάσης, αλλά αυτό σηματοδοτούσε νο πόντους, νο καλάθι για το Βαλεντζή. Ο Βρωμάτης το σκέφτηκε για μια στιγμή να πάρει το σουτάκι, θα το πάρει σε δεύτερο χρόνο, λίγο πιο κοντά και θα ευστοχίσει. Το θέλει το τριποντάκι, το αποζητάει. Βαλεντζής. Βέτσις, Βαλέντζης όμως θα πάρει το σουτ για τρεις μόνος του. Κατεβάζει με κομμάτι στο rebound. Θα χάσει την μπάλα. Αφήνει για τον Φέτφα. Αυτός για τον Σταυρακάκη. Δεν θα ευστοχίσει. Βαγγέλη στο επιθετικό rebound και καλάθι από κάτω. Γέλου, δύσκολο αυτό που επιχείρησε. Ο Ρωμάτης θα πάρει την αποφέτφα, θα πάρει και το σούτ για τρεις τους από τα κορμιά και θα ευστοχίσει. Θα κάνει 2-2. Ο
4-7 στο γενικό σύνολο. Δέτσις για τον Βαλέντσι. Ο Δέτσις να του δώσει το screen. Περνάει. Βρίσκει στιγμή τον Τσίτουρα που χτυπάει στο close out και ανεβαίνει ανενόχλητος από τον αριστερό διάδρομο. Καμία γραμμή βοήθειας από τον τελευταίο παίχτη. Πας, μεταφέρει, σουτ για τρεις, αρχή. Δεν θα έρθει το μαύρο μάτι, 3-3. Μεταφέρει για τον Τσίτουρα, από τα δεξιά. Αυτός χτυπάει στα πόδια, δεν θα τελειώσει τη φάση. Μαζεύει το rebound ο Κύρκος και βγάζει προς τα έξω. Τσίτουρας για τρεις, μέσα. Τσίτουρας. Θα είναι τους 11 πόντους πίσω από τον Ευαγγέλου, ο οποίος οδηγεί την κούρσα με 12 και 8 rebound. Ονομάτικο στο Τσίτουρα, ο οποίος έχει επίσης 5 rebound και 6 assist μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Πολύ ποιοτικός για την ομάδα του. Και από την άλλη πλευρά ξεχωρίζει ο Βαγγέλης με 11 και 8 rebound και ο Μοχρωμάτος με 12 και 7 rebound. Γελού η μπάλα έξω στον Κύρκο, αυτός το επιστρέφει, θα πάρει και το σουτ για 3, καθώς η άμυνα έχει μείνει πίσω. Φρέτφας κατεβάζει το rebound. Μπροστά και προς Σταυρακάκη, δεν έχει εκνηδιασμό, αλλά θα πάει ένας εναντίον δύο. Θα βγάλει και την μπάλα του στον Βαγγέλη, θα χτυπήσει και αυτός, άστοχος ο Βαγγέλου για τον Τσίτουρα. Κάνει το σπλιτ, Βέτζης το επιστρέφει την μπάλα, πάρει το σουτιά 3, είναι άστοχος. Κύρκος το επιστρέφει, rebound από απέναντι και θα τελειώσει τη φάση. Λόμπα. Αγγέλης παλεύει με τον Δέτσι. Θα βγάλει την μπάλα στον Μαυρομάτι. Περνάει. Είναι το Σιτήχη. Σταυρακάκη στα 2 δευτερόλεπτα. Πολύ καλή άμυνα του Τσίτουρα. Ό,τι χρειαζόταν η ομάδα του. Ή μάλλον ό,τι δεν χρειαζόταν ο Σταυρακάκης για να μπορέσει να πάρει την επίθεση. Του πήρε την μπουκιά από το στόμα. Συνέχεια στο μάτς, Δέτσι στον εφνιδιασμό. Μέσα για 3 με τον Τσίτουρα. Θα γράψει την 7η ασίστ. Βαγγέλης θα κλειστεί το φόρο του Βαγγέλου. Τσίτουρας το ψιθυρίζει και στα αυτή. Καλά κάνει, καθώς το σφίγγμα έχει ήδη πάρθει. Είναι, δεν είναι σωστό? Πολλές φορές πρέπει οι παίχτες να ζουν με αυτό. Δεν υπάρχει και κανένας λόγος να αντιδράσουν οι πέρακες αυτή τη στιγμή. Εδώ και ώρα είναι σε ρόλο οδηγού, ελέγχουν το παιχνίδι. Αλλαγές για τους γηπεδούχους, Μιχάλης Μικουζής και Μιχίλη στον αγωνιστικό χώρο. Μιχίλης δεν θα σκοράρει μετά την πάσα του Τσίτουρα στο κόψιμο. Βρήκε ιδανικά Βαγγέλης και αφήνει και αυτός να βρει συμπέκτη στον εφνιδιασμό. Ο Κύριος έχει επιστρέψει, κάνει τη δουλειά προς την για την ομάδα του. Βαγγέλης στο σούτ για 3, δεν θα βρει στόχο, κατεβάζει το rebound του Τσίτουρας. Σίγουρα την ομάδα του στον εφνιδιασμό, η πάσα στον Μιχαηλίδη δεν είναι καλή, θα περάσει απευθείας out. Πάμε σε ένα time out, πάμε για μια μικρή ανάσα και επιστροφή. Συνέχεια στο μάτς με το time out. Μάρτης, εκεί δύο παίκτες πάνω και θα
το σύντημα του Βαγγέλη. Και θα κάνει το drive. Έχει δίκιο διαιτητής, γιατί η Χίλη κάνει αντίθετη κίνηση επί της ουσίας. Αν χρησιμοποιούσε λίγο πιο σωστά τα πόδια του, δεν θα αφήνει κανένα περιθώριο, κανένα drive, καθώς είναι δυνατό κορμί, πολύ χρήσιμο στη ρακέτα. Ο Βρακάκης θα κερδίσει το φάουλ χαμηλά. Σίγουρος όμως δεν αφήνει κανένα περιθώριο να γίνει πάσα. Κλέβει, πασάρει στον Ευαγγέλιο και αφήσει τελειώνει στον εφνιδιασμό. Για ώρα για τα μπάζερ. Γύρω φέρναν έξω από την περιοχή, δεν βγάλαν επίθεση, δεν τιμώρησαν, τιμωρήθηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Πολύ καλή προσπίση από το Βρακάκι, δεν θα έρθει τόσο για τρεις. Αμολάνε στον εφνιδιασμό η Πυράνχας. Σίτουρας μοιράζει, Ευαγγέλου, δεν θα τελειώσει το reverse play-up. Στα Βρακάκι μπροστά για τον Ευαγγέλη. Θα πάρει την επαφή, θα τελειώσει το καλάθι. Κύρκος, Βίτα, είναι έστοχος. Στο συν 15 διαφορά. Το Μάρτης πλητάρει, θα πάρει το σούτ εκτός της ισορροπίας και θα ευστοχίσει. Πολύ ωραίος πόντος από τον Γκάρτον για τον Μπάζερς. 47-32 είναι το σκορ, με συγχωρείτε. Ευαγγέλου. Πάει το σκριν με την ουσία. Θα χρησιμοποιήσει το σκριν. Ο Μιχαηλίδης θα ρολάρει μέσα στο κενό. Πιάσανε στον ύπνο εδώ την άμυνα για τα μπάζερ. Δεν ήταν όμως η καλύτερη πάσα. Καλύτερη δυνατή για να τιμωρήσουν. Έρωσε κίνδυνος. Φέτφας θα γυρίσει. Το πουλάπ είναι άστοχο. Ευαγγέλου κατεβάζει. Αφήνει για το τσίτρο στα αριστερά. Σε κατάσταση εφνιδιασμού η Πυράνχας. Σίτουρας θα κάνει λάθος, αλλά θα ξαναδιορθώσει αμέσως. Θα πάρει το σίτου για τρεις, είναι άστοχος, μας κατεβάζει. Από το μάτι. Σαρανταπέντε, θα προσφέρει μέσα τον Βαγγέλη. Το διάδρομο, το pull-up είναι άστοχο, φεύγω. Παλέντσης κατεβάζει το rebound. Αφήνει για τον Ευαγγέλου. Αφήνει σαν περάσει το πρώτο για την ομάδα του. Σκαστή πάσα για τον Τσίτουρα. Αυτός ακόμα πιο ωραία για τον Κύρκο. Είδαμε ο διαιτητής έδωσε 3 στον Κύρκο. Ιάν σφίριξε βήματα στον Τσίτουρα. Βρακάκης θα βγάλει την μπάλα εκτός. Τσίτουρας. Βαλέντσι θα πάρει αμέσως το διάτρης, είναι άστοχος, φεύγας κατεβάζει. Βρακάκης θα πάρει τις επαφές και θα ευστοχίσει εκτός της ισορροπίας. Το 37 δεν θα βρει το χρονόμετρο, έτσι τόσο σταθεί να φέρει το χρόνο. 5 για τους Πυράνχας, τελικά από το ίδιο σημείο θα πάρει το συνδιατρής αστοχή. Φέτφας αφήνει και εδώ στο Βρακάκι. 25 δευτερόλεπτα ακόμα. 20 τώρα, 14 για τους Λεφαμπάζερς. Μείνουν και περίπου 5 δευτερόλεπτα για τους Πυράνχας. Το Βαγγέλη θα χρεωθεί με βήματα. 10 δευτερόλεπτα για τους Πυράνχας. Μπροστά η μπάλα στον Ευαγγέλου.
Βαλέντσις μόνος του από την απέναντι 45, θα στοχίσει Ευαγγέλου το επιθετικό και θα κερδίσει το χρονόμετρο, θα κάνει το 49-34 και με αυτόν τον τρόπο θα κλείσει τρίτη περίοδο σταθερά μπροστά η Μπυράνχας οδηγού την κούρσα. Πάμε σε μια μικρή παύση και επιστρέφουμε. Τελευταία περίοδος. Όλα είναι ανοιχτά. Να δούμε αν η Μπυράνχας θα διατηρήσει αυτό που έχουν χτίσει στα 3 δεκάλεπτα. Βαλέντσις πολύ καλό το κόψιμο, όχι όμως και το τελείωμα. Βαγγέλη, Σταυρακάκης ξανά η μπαλά μέσα. Πολύ καλή άμυνα, στα 5 δευτερόλεπτα βρίσεις, θα πάρει το σούτ απέτσος του φάουλ, είναι άστοχος. Ευαγγέλου ομολάει μπροστά, περνάει και τον Φέτφα. Τι πάσα για τον Δέτσι δεν είναι ιδανική για το τελείωμα, τα έκανε όλα εκτός από το σερβίρισμα. Τώρα η παράσταση του Μαυρομάτη στον Φέτφα θα στοχίσει από μέση απόσταση. Τώρα θα έχει κατακτήσει την πορεία της μπάλας από δικό του χέρι. Η μπάλα είναι εκτός. Η επαναφορά είναι για τους Utah Buzzers. Μαυρομάτης για τρεις, το σίδερο. Έτσι για τρεις από τη γωνία. Μαυρομάτης, θα παρακάγεσαι για την πίστη και στον τούχο, δεν μπορεί να τηρήσει την μπάλα στην κατοχή του. Υπάρχει χρόνος για να επανέλθουν για τα μπάζες, αλλά μέχρι στιγμής με την εικόνα του παιχνιδιού θα πρέπει να αυτοκτονήσουν οι Μπυράνχας. Τσίτουρας στην ωραία με τον Φέτφα πάνω του. Τσίτουρας θα καταλήξει να πάρει το σουτ για τρεις, αστοχή. Περνάει και τελειώνει τη φάση ανενόχλητος. Ωραία, η reverse και το καλάθι του Βαλέντσι ανάμεσα από δύο. Πολύ γλυκό το τελείωμά του, αν και συγκρούστηκε με τα αντίπαλα κορμιά. Πολύ εύκολος πόντος. Στοχή και σε αυτό, έχει 6 συνεχόμενους. Δεν υπάρχει τίποτα λέει διευθυντής, στο φάουλ είναι χαμηλά. Τουράς, ότι δεν τον αφήσα να κάνει ακριβώς την προηγούμενη φάση, το κάνει τώρα. Πολύ καλή άμυνα λοιπόν για τα μπάζερς. Ο Κομμάτης κρατάει με νίκη και με δόντια, θα πάρει και το σουτάκι το πίσω του φάουλ, αστοχή. Baseball πάσα, θα φτάσει στα χέρια του Δέτσι, ιδανικά, όχι απλά θα φτάσει, αλλά εκείνος δεν μπορεί να την διατηρήσει στην κατοχή του.
Θεωρητικά το λάθος πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι της πάσας, είναι της επιλογής της πάσας, αυτός που κάνει την επιλογή. Αλλά δεν μπορούν να χρεώνονται όλα εκεί. Βαγγέλης θα πάρει το φαουλ από τον Δέτσι. Έχω την εντύπωση. Πολλές. Τρία σαράντα παραμένει. Τσίτουρας Βαλέντσι, το σουτιά, τρεις μέσα από τη γωνία. Το συν 16 διαφορά στα Βρακάκης. Μέσα για τον Φέτφα, τρομερό το σπιν μου πάνω στην άμυνα. Εγώ όμως δεν καταλαβαίνω που είναι το φάουλ. Βαλέντσις είναι το παιδί με τα όρθια, με τα χέρια ψηλά. Τους πάντων, ο πίδο διαιτητής και θα συμφέρει το σωστά Βρακάκης. Ρίξει ένα κακό τρίποντο και θα το πληρώσουμε στη συνέχεια με αυτόν τον εφνιδιασμό. Στη δύναμη παίρνει κεντρικό διάδρομα στο κύριο Ευαγγέλη με αυτή τη σφαλιάρα. Βρίσκει τον Τσίτουρα μπροστά. Κουμπώνει δεύτερα και ανεβαίνει ψηλά στο καλάθι, κάνοντας το 60-40 στους 20 διαφορά. Time out και επιστρέφουμε για τα τελευταία 5 και 10. Επιστρέψαμε από το time out για τα βάζει στην επίθεση. Γέλης με την μπάλα, θα πάρει το σουτιά 2, είναι άστοχος. Πιέζεται και θα πάρει το φάουλ. Η μπάλα θα φτάσει μετά πολλά στον Τσίτουρα, σαν σε προπόνηση θα φτάσει μέχρι το αριστερό lay-up. Δεν υπήρξε κανείς από τους τελευταίους να μπορούν να βοηθήσουν. Βαγγέλης για τον Μαυρομάτι, ανενόχλητος στον εφηδιασμό, κανένα θέμα εκεί. Θα βάλει την μπάλα στο καλάθι. Τσίτουρας τον Κύρκο, Δέτσις, σουτιά, τρεις είναι μέσα. Δέτσις ο οποίος φτάνει τους 9 πόντους με 3 στα 8 τρίποντα. Και ο Κυβάλι. Πολύ καλό το αποτελείωμα του Σταυρακάκη στον αέρα. Πάει το κορμί του. Κερδίζει και το φάουλ, θα έχει ευκαιρία για το έμεσο τρίποντο. Φετφάς κλέβει αυτή τη στιγμή ο Βαγγέλη, καθώς θα βάλει την μπάλα στο καλάθι. Γράψε και την ασίστ. Βαλέντσις περνάει πάρα πολύ ωραία στα πόδια. Βγάζει τον διαιτητή, μάλλον το αμυντικό χέρι που πετάχτηκε. Τον βρήκε κιόλας στο τελείωμα της προσπάθειας. Μαυρομάτης από την άλλη πλευρά θα ευστοχίσει. Για τρεις είναι το πέμπτο, έχει 5 στα 10 από τη γραμμή του τρυπόντου. Με 19 πόντους στο σύνολο. Μπροστά το Eurostep, δεν θα πετύχει το καλάθι, αλλά θα πάρει το φάουλ. Thank you.
το ίδιο και ο Βαγγέλης από την άλλη πλευρά, γιατί στον ύπνο εδώ την Αμερών Πυράχας. 2,5 λεπτά ακόμα για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Βέτσις και ο Μιχαηλίδη, αυτός που επιστρέφει την μπάλα. Βέτσις για δύο από τη γωνία είναι έστωπος. Βαγγέλης παίρνει και τρίπο διάδρομο. Υπάρχει φάουλ του Μιχαηλίδη πάνω στην μπάλα. Έχουν 5 ομαδικά. Βαγγέλης απαραίτητος των βολών. Μάρτης, μπροστά με τον Βαγγέλη, πρέπει στον εφηδιασμό. Ο Βρακάκης θα ευστοχίσει. Δεν έρθει ο Δέτσης, ο Μαλέντσες. Θα είστε ένας εναντίον ενός Μιχαηλίδης, θα σπρώξει την μπάλα προς τον Δέτση, θα πάρει και το σουτ. Για τρεις, αλλά είναι άστοχος. Εντάξει, κάνει και ένα που... Βαγγέλη στο στόπ από τον Ευαγγέλου στα ίσα. Κατεβάζει τους διακόπτες, αφήνει και μπροστά. Δεν υπάρχει χειριασμός για τους Μπυράνχας. Υπάρχει τρίποντα για τον Ευαγγέλου. Δεν θα το πετύχει όμως. Θα ήταν το ιδανικό highlight. Μετά την άμυνα που έβγαλε, Μαυρομάρτης από μακριά στο σίδερο. Παίρνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Κύρκος για τον Βέτσι. Βαλέντσις για τρεις, μέσα από την κορυφή. Για το 74-56. Βαλέντσις, ο οποίος ήταν νικητής στους 18, ισοφάρισε τον Ευαγγέλου. 17 έτσι ο Τσίτουρας και 11 ο Βέτσις, 4 έτσι με τον Τσίτουρα. Απ' την άλλη τώρα ο Βαγγέλης με 17, Μαυρομάτης 19. Και στα Βρακάκης 14 λίγα και από αυτά τα παιδιά 26,9 στο χρονόμετρο. Μιχαηλίδης με την μπάλα δεν δείχνει πολύ ζωηρός για να κάνει την επίθεση. Θα πάρει για το τυπικό στη λήξη και τους μείνει την μπάλα στα χέρια. 16,5. Η μισή ομάδα έχει χαιρετηθεί. Φεφαντζής παίρνει τα σουτάκια από πίσω. Βαρέσαμε διάλυση από ό,τι βλέπω. Έστω για το τυπικό. Τελικό σκορ 74-56. Νικητές η Μπυράνχας. Πολύ καλύτερη σε αυτή την αναμέτρηση. Τους άξιζε η νίκη. Φίλες και φίλοι του Basket City. Από όλους εμάς.